Εικόνα για το πώς κυμαίνεται η κίνηση στα πρατήρια καυσίμων του Βόλου έδωσε η πρόεδρος των Βενζινοπολιών Μαγνησίας, κυρία Κοντοχρήστου, η οποία τοποθετήθηκε στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα. Έχει παρατηρηθεί μία αύξηση της κινητικότητας. Βέβαια, δεν είναι στα περσινά επίπεδα ή ακόμα καλύτερα στα προπέρσινα. Αφού μαθαίνουμε και από τις επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης ότι ακόμα τα νούμερα δεν είναι αυξημένα. Κυρίως πάντως και εδώ στο δικό μας χώρο τα τριήμερα και τα Σαββατοκύριακα βλέπουμε περισσότερη κινητικότητα που οι περισσότεροι προτιμούν να επισκεφθούν παραλίες είτε να πάνε για διήμερο στο Πήλιο. Και θεωρώ το επόμενο χρονικό διάστημα ίσως σιγά σιγά ξεκινήσει τα νούμερα να είναι περισσότερο ικανοποιητικά. Πάντως ακόμα είναι περιορισμένα. Και οι ιδιοκτήτες πάντως παρατηρίων καυσίμων στο ίδιο μήκος σχήματος και με εκπροσώπους άλλων επαγγελματικών κλάδων στέλνουν συγκεκριμένο μήνυμα στην κυβέρνηση και επισημαίνουν ότι σαφέστατα χρειάζονται στήριξη. Μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα για τις τιμές των καυσίμων? Οι τιμές των καυσίμων το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μία άνοδο και αυτό οφείλεται στην τιμή του βαρελιού διεθνώς, καθώς σήμερα είναι στα 75 δολάρια. Έχουμε επιστρέψει στα προ-COVID επίπεδα. Και η τιμή του βαρελιού επηρεάζει ένα μέρος της τιμής και το υπόλοιπο φυσικά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι πάρα πολύ ψηλός για τη χώρα μας. Τώρα οι μέσες τιμές για το νομό μας είναι για την αμόλυβδη γύρω στο 1,65, το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,35 και το υγραέριο γύρω στα 85 λεπτά, όταν πέρυσι το καλοκαίρι ήμασταν περίπου στο 1 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης και 1,20 αμόλυβδη. Είναι περίπου 30 λεπτά πάνω σε σχέση με πέρυσι. Εμείς θέλουμε να έχουμε φθηνά καύσιμα, ώστε να μπορούν να τα προμηθευτούν. Τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα καθετοποιημένα. Ήταν περισσότερο το κόστος παραγωγής σε σχέση με το περσινό. Όταν θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα και θέλουμε εξαγωγές, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες τιμές που δεν προσεγγίζονται. Η ανησυχία για τους περισσότερους εκ των επαγγελματιών γίνεται μεγαλύτερη για το τι θα έρθει από το Σεπτέμβριο.